ένα firmware basic DVD και να αλλάξουμε το base system μέσα στο δικό μας ή να βάλουμε δικά μας πακέτα. Είναι ένα project που τρόπο το έχω ξεκινήσει εγώ προκειμένου να φτιάξω κατά βάση τη συγκεκριμένη CD τα οποία κάποια πακέτα διαφορετικά και να βάλουμε μέσα το official CD. Το official DVD ειδικά του FreeBSD έχει μέσα πακέτα GNOME και KDE αλλά λείπει το XFCE, το οποίο βέβαια υπάρχει στα φόρτς, μπορεί κάποιος να το βάλει. Δεδομένου βέβαια ότι ό,τι βάλουμε στο FreeBSD χρειάζεται συνήθως να το κάνουμε compile από τα φόρτς, είναι καλό για τους νέους χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν ένα ελαφρό περιβάλλον όπως είναι το XFCE, χωρίς να χρειάζεται να το κάνει ήδη compile. Επειδή ακριβώς το ίδιο η φύση του project σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα πακέτα θα πρέπει κάποιος να τα κάνει compile από μόνος του. Τα κάνω εγώ προφανώς compile για αυτό το σκοπό. Οπότε το συγκεκριμένο project θα μπορούσε, η συγκεκριμένη παρουσίαση θα μπορούσε να έχει υπότιτλο πώς να συμβάλλετε κι εσείς στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Δεδομένου ότι για να κάνουμε κάτι compile, ειδικά κάτι μεγάλο, όπως είναι ένα γραφικό περιβάλλον ή ένα server, χρειάζεται συνήθως αρκετές ώρες και αρκετό υπολογιστικό χρόνο. Για όσους από εσάς δεν έχουν κάποια εξοικείωση με το FreeBSD, θα κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη, σε 5 λεπτά, εισαγωγή στις πιο πολύ στη διαφορά που έχει το FreeBSD με το Linux, για παράδειγμα, για να μπορέσουμε μετά να δούμε κατευθείαν στο πώς φτιάχνεται ένα custom FreeBSD συντηρώνει τη DVD. Δύο λόγια για την ιστορία πρώτα απ' όλα. Το FreeBSD, όπως ξέρετε, πιθανώς ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, είναι το BSD Berkeley Software Distribution. Αρχικά, προφανώς, δεν έτρεχε σε PC. Οι εκδόσεις 1, 2, 3, 4, 4 κλπ. Τρέχανε στα μηχανήματα της εποχής, γιατί πολύ απλά η Intel δεν είχε φτιάξει κάποιον επεξεργαστή ο οποίος να μπορεί να παίξει λειτουργικό σε protected mode. Η πρώτη απόπειρα για να τρέξει το BSD σε επεξεργαστές Intel έγινε με το 386 BSD, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα port 4.4 BSD που το έφτιαξε ο William Jolly. Όταν αυτός εγκατέλειψε την προσπάθεια, επειδή υπήρχαν ήδη κάποιοι χρήστες, άρχισαν να κυκλοφορούν κάποια patches τα οποία έκαναν το 386 BSD να λειτουργεί και σε πιο καινούργιους επεξεργαστές και σε πιο καινούργιο hardware και αυτό το unofficial path ήταν το οποίο συντηρούσε όλο εκείνο τον καιρό το BSD στους υπολογιστές στα PC και κάποια στιγμή από αυτό οι χρήστες το αποφάσισαν ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι επίσημο, να μην χαθεί και γεννήθηκαν τα κανονικά BSD projects που ξέρουμε σήμερα, ένα από αυτά είναι και το FreeBSD. Υπήρχαν κάποια νομικά προβλήματα σε κάποιες φάσεις, κάποιες μηνύσεις που είχαν ανταλλαχθεί με το Πανεπιστήμιο, εταιρείες. Όταν αυτά λύθηκαν, το 1993 βγήκε το FreeBSD το 1.0 και από εκεί και πέρα συνεχίσαμε. Μια λεπτομέρεια, μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς δουλεύει το FreeBSD. Ένα βασικό θέμα είναι ότι το FreeBSD έχει ένα πολύ καλά διαχωρισμένο βασικό σύστημα από τις υπόλοιπες εφαρμογές. Ο πυρήνας και το βασικό σύστημα το user lab το γνωστό είναι φτιάχνεται σε συγχρονισμό από την ίδια ομάδα ανθρώπων, είναι οι λεγόμενοι FreeBSD committers που το φτιάχνουν. Οπότε δεν υπάρχει θέμα να έχουμε άλλο πυρήνα, άλλο user lab από διαφορετικά άτομα. Είναι όλα φτιαγμένα από την ίδια ομάδα. Οι υπόλοιπες εφαρμογές που βάζουμε, οι οποίες είναι κατά βάση ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούμε στον Linux. Δηλαδή τα γραφικά περιβάλλοντα τα γνωστά, οι εφαρμογές γραφείου και όλα τα υπόλοιπα, μπαίνουν από ένα σύστημα που ονομάζεται Ports. Το Ports είναι ένα σύστημα πολύ απλά το οποίο κατεβάζει τον ίδιο κώδικα από τα αντίστοιχα site των ανθρώπων που έχουν φτιάξει εφαρμογές, κάνει τα αντίστοιχα patches που χρειάζεται αυτόματα, τα μεταγλωτίζει και τα εγκαταστά στο σύστημά μας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε εμείς κάτι σχετικά με αυτό, είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Ταυτόχρονα μπαίνουν με το ίδιο σύστημα και τα dependencies. Το FreeBSD όπως είναι σήμερα, σαν κανονικό FreeBSD, γιατί υπάρχουν κάποια παράγοντα όπως το PCBSD για παράδειγμα, δεν έχει από φυσικού του μετά την εγκατάσταση κάποιο γραφικό περιβάλλον. Είναι κάτι που θα το εγκαταστήσουμε εμείς αν το χρειαζόμαστε. Αν έχουμε σκοπό να το κάνουμε desktop για παράδειγμα. Προφανώς το DVD FreeBSD έχει μέσα πακέτα για να το εγκαταστήσουμε και ακριβώς
κάνω εγώ και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο ίντερνετ, όπως θα δείτε το αντίστοιχο, είναι να βάζω και κάνω πακέτα μέσα βγάζοντας αυτά που έχει και να βάζω άλλα. Πρέπει να ξανατονίσω ότι υπάρχει πολύ σαφή διάκριση μεταξύ του βασικού συστήματος και των εφαρμογών. Δηλαδή, εάν θέλω εγώ, μπορώ να πάρω το FreeBSD την εγκατάσταση που έχω κάνει, να ζητήσω τα πάντα από μέσα όσον αφορά τις εφαρμογές με μία κίνηση και να μείνει το βασικό σύστημα απείραχτο. Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε, γιατί έτσι θα καταλάβουμε και το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε το task του FreeBSD μας σε δύο φάσεις. Τη μία φάση που θα φτιάξουμε το κομμάτι που περιέχει το βασικό σύστημα, την άλλη φάση το κομμάτι που περιέχει τελικά τα πακέτα και με κάποιο τρόπο αυτά να τα ενώσουμε σε ένα DVD. Να μιλήσουμε λίγο για το πώς γίνεται η ανάπτυξη στο FreeBSD. Η ανάπτυξη στο FreeBSD γίνεται κατά βάση σε μία γραμμή ανάπτυξης που ονομάζεται current. Φανταστείτε ότι το current λοιπόν είναι κάτι σαν το σύμπες που είναι το Debian, το πιο πειραματικό κομμάτι που βάζουμε τις πιο πειραματικές αλλαγές. Προφανώς δεν θέλει κάποιος χρήστης τελικώς ή κάποιος χρήστης γραφή να τρέξει το current, αν και είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. Το current είναι το developers. Το current είναι αυτή τη στιγμή μία ανάπτυξη, ένας κλάδος ανάπτυξης ο οποίος θα μας οδηγήσει περίπου τον Αύγουστο και με μια προφανή εμφανώς καθυστέρηση που θα υπάρξει στο λεγόμενο στο καινούργια έκδοση, η οποία θα είναι το FreeBSD 9.0 release. Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτό που γίνεται είναι ότι όταν πλησιάζουμε προς μια επίσημη έκδοση, το current παγώνει για ένα πολύ μικρό διάστημα και δημιουργείται ένας νέος κλάδος ανάπτυξης κάθε φορά, ο οποίος σε αυτόν τον κλάδο πλέον γίνονται οι πολλές μικρές διορθώσεις που χρειάζεται να έχουν βγει το release. Έτσι, για παράδειγμα, πριν από το release του 8.2 που είχαμε τώρα, για την ακρίβεια, ας πάμε πιο πριν από το 8.0 release, το current είχε παγώσει για λίγο και δημιουργήθηκε ένας κλάδος που ονομάζεται 8 stable. Ο 8 stable μας έδωσε το 8.0 release, το 8.1 release και το 8.2 release. Και θα μας δώσει μελλοντικά και το 8.3 release, και πιθανώς και το 8.4 και εκεί φαντάζομαι πως η σειρά αυτό θα σταματήσει. Κάθε φορά το FreeBSD έχει στην πραγματικότητα τρεις κλάδους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλος ένας κλάδος που λέγεται 7 stable και είναι το παλιό μας stable. Οπότε υπάρχουν κάθε φορά τρεις εκδόσεις που θα μπορούσαν να πούν μπορεί να βάλει κανείς. Το Calum που είναι πρακτικά μόνο για developers και αλλάζει συνέχεια. Το 8.2 release που είναι ένα release το τρέχον σύγχρονο release. Υπάρχει το 8 stable που μπορεί κάποιος να βάλει, το οποίο δεν είναι release, αλλά είναι αυτός ο κλάδος καθώς προχωράει. Μπορούμε να πάρουμε το source και να φτιάξουμε ξανά ένα CD. Μπορούμε να κατεβάσουμε κάποιο snapshot από αυτά και να το βάλουμε. Και υπάρχει και η σειρά 7, η οποία είναι η παλιά. Όταν βγει το 9 release, το 7 θα καταργηθεί τελείως. Το 7.4 που είμαστε τώρα θα καταργηθεί τελείως. Θα έχουμε το 9.0 release και θα έχουμε το 8.3 release. Κάθε φορά λοιπόν έχουμε δύο σειρές ανάπτυξης, παλιά και καινούργια, και το current πάντα τρέχει προς κάτι καινούργιο. Επειδή είπαμε ότι η βασική ανάπτυξη γίνεται στο current, αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι οι πολύ καλές αλλαγές που γίνονται στο current και έχουν δοκιμαστεί πλέον από τον περισσότερο κόσμο μπορούν να περάσουν στη σταθερή σειρά με μια διαδικασία που λέγεται MFC, Merge from Current, όπου οι αλλαγές που έχουμε κάνει και οι οποίες είναι σχετικές με τη σταθερή σειρά απλώς περνάνε στο stable και εμφανίζονται μετά στο επόμενο release που θα γίνει από το stable. Αυτή είναι με λίγα λόγια η διαδικασία της ανάπτυξης. Πολύ απλοϊκά. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να ανακτήσει το FreeBSD. Το FreeBSD προφανώς μπορεί κάποιος να το πει σε CD και DVD. Υπάρχουν και αντίστοιχα memory stick images. Όσοι έχουν δοκιμάσει να το εγκαταστήσουν και ξέρω πολύ κόσμο που έχει δοκιμάσει να το εγκαταστήσει και έχει δυστυχώς χαθεί μέσα στο CC Store και κάνει κύκλους. Στο CC Store λέει ότι έχει installer το FreeBSD. Κάποιοι από αυτούς τους χρήστες λίγο κακόβουλα μας λένε μερικές φορές ότι θα έπρεπε να το βάλουμε σε διάκριτες κάρτες, θα είναι πιο εύκολο να το εγκαταστήσει κάποιος, ή σε ταινίες. Και με τη βοήθεια του Γιούρι Γκέλλερ θα ήταν πιο εύκολη η κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι χρήστες που το λένε αυτό, αλλά αφήνοντας αυτό το αστείο, θα δείτε όσοι έρθετε στο εργαστήριο πώς μπορεί να γίνει η κατάσταση. Ένα πράγμα που συνειδητοποιεί ένας χρήστης του FreeBSD λίγο καιρό μετά, αν καταφέρει να γίνει χρήστης και του αρέσει, είναι ότι το σύστημά του έρχεται μαζί μόνο το πηγαίο κώδικα.
Δηλαδή το ίδιο το DVD που θα πάρετε ή το CD ακόμα έχει μέσα όλο το δικαίωμα κώδικα του συστήματος. Φυσικά πρέπει να τον έχετε εγκαταστήσει στην εγκατάσταση πάνω στο συστήμα, αλλά αυτό είναι συνήθως που κάνει ο περισσότερος κόσμος. Που σημαίνει πολύ απλά ότι αν πάμε μέσα στο ίδιο σώμα μπορούμε να τον δούμε. Οι πιο ψαγμένοι θα σκεφτούν σαν ιδέα, αφού μπορώ να δω το πηγαίο κώδικα, υπάρχει κάποιος τρόπος να τον χρησιμοποιήσω για να ξαναφτιάξω κάτι, δηλαδή θα μπορούσα να πάρω το 8-2 release με τον πηγαίο κώδικα του, να κάνω κάτι εγώ και από αυτό να φτιάξω κάτι τελείως δικό μου, να φτιάξω το δικό μου release, το my release όπως το γράφω εδώ. Η συνειδητοποίηση αυτή είναι πολύ καλή, γιατί πράγματι, γιατί να μου δίνουν τον πηγαίο κώδικα μαζί και να τον έχει και το CD, δεν είναι κάτι προαιρετικό που θα πρέπει να το κατεβάσω όπως θέλει, τον έχει το CD μέσα. Άρα η ιδέα θα είναι, μήπως πράγματι μπορώ να το κάνω κάτι, μήπως μπορώ να το πάρω, να το ξανακαταλωτήσω από την αρχή, να το ξαναφτιάξω CD, να το κάνω μια δική μου αλλαγή, να διανύω ξανά. Πιθανώς ναι. Οπότε πρέπει να δούμε όταν γίνει, όταν γίνει η συνειδητοποίηση, πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με τον πηγαίο κώδικα του FreeBSD. Τι μπορεί να κάνει έχοντας τον πηγαίο κώδικα του FreeBSD. Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί κάποιος, απλώς ο χρήστης αρχικά, είναι ότι μπορεί να πάρει τον πυρήνα του FreeBSD και να τον καταγνωρίσει από την αρχή. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Πάμε στο user source, γράφουμε make kernel. Το μηχάνημά μας τρέχει για ένα διάστημα το οποίο εξαρτάται από 6-7 λεπτά μέχρι αν έχουμε καμιά αρχαιολογία μπορούμε να πάμε και καφέ και φαγητός μεταξύ. Κάνουμε μια επανεκκίνηση και έχουμε ξαναεκκινήσει με καινούργιο πυρήνα. Προφανώς αν δεν έχουμε κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτές τις οδηγίες εδώ, ο νέος μας πυρήνας δεν θα διαφέρει και ιδιαίτερα από τον παλιό. Βασικά το μόνο που θα έχει συμβεί θα είναι ότι θα τον έχουμε κάνει τον πάλι στο δικό μας μηχάνημα, αλλά θα είναι ίδιος με αυτόν που μας εγκατέστησε το CD ή το DVD. Αυτός ο πυρήνας είναι γνωστός ως generic. Είναι ο πυρήνας που μας βάζει το μηχάνημα όταν κάνουμε την εγκατάσταση. Τι αλλαγές θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σε ένα πυρήνα για να πούμε ότι πράγματι είναι δικό μας. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πάμε να βάλουμε κάποιες συσκευές μέσα, οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στον πυρήνα. Ή θα μπορούσαμε να πούμε, θέλω να τον ελαφρύνω τον πυρήνα, να βγάλω από μέσα κάποια πράγματα που ξέρω ότι δεν τα έχω και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Τώρα πρακτικά βέβαια αυτό, σε ένα καινούργιο μηχάνημα, το να πάτε να βγάλετε τον πυρήνα 10 κάρτες δικτύου, όταν το μηχάνημά σας έχει 4 ή 4 γίγα RAM, δεν θα γίνει και κάτι. Δεν θα κερδίσετε πρακτικά κάτι πέρα από τη γνώση και την ευχαρίστηση ότι περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα για να δείτε πώς φτιάχνουν τον πυρήνα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που πράγματι θέλουμε να βγάλουμε κάτι από τον πυρήνα. Παράδειγμα, έχουμε κάποιο hardware που δεν κουτάρει ο generic, επειδή κολλάει σε κάποια συσκευή στην ανοίξη και μένει σε κάτι περίεργο που έχει συμβεί αυτό. Οπότε τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να το χρησιμοποιήσω το generic. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορώ λοιπόν αντί να έχω αυτό το make kernel, να έχω πολύ απλά κάποιο παράμετρο που να λέει ποιο πυρήνα θέλω να φτιάξω. Το kernel.conf που γράφω εδώ είναι ένα αρχείο, το Pegasus, στο οποίο έχω βάλει εγώ μέσα τις επιλογές μου όσον αφορά τον πυρήνα. Ο generic έχει ένα τέτοιο αρχείο, λέγεται generic. Ξεκινάμε από αυτό το αρχείο, μπαίνουμε μέσα, διαβάζουμε τι έχει μέσα, βάζουμε ή βγάζουμε πράγματα και τα αποθηκεύουμε σε ένα δικό μας όνομα, συνήθως το οποίο είναι το όνομα του μηχανήματος κατά παράδοση του κεφαλαία και μπορούμε να φτιάξουμε ένα προσαρμοσμένο πυρήνα στα μέτρα μας, αν το χρειαζόμαστε. Είναι μια διαδικασία η οποία περιγράφεται πάρα πολύ καλά στο FreeBSD μηχάνημα και είναι αρκετά εύκολο για να κάνει κάποιος που έχει ασχοληθεί λίγο διάστημα. Άρα βλέπουμε καταρχήν ότι το μηχάνημά μας όπως είναι με τα sources, χωρίς να κάνω κάτι άλλο, χωρίς να εγκαταστήσω τίποτα απολύτως, μπορώ να κάνω μια επαναμεταβλώτηση πυρήνα ή ένα προσαρμοσμένο πυρήνα. Αν το πάμε αυτό ένα βήμα παραπέρα, στο FreeBSD μηχάνημα και επίσης περιγράφεται μια ολόκληρη διαδικασία η οποία είναι για το πώς μπορώ να φτιάξω εγώ το σύστημα το υπόλοιπο, το βασικό, από την αρχή. Πώς μπορώ λοιπόν εκτός από πυρήνα να κάνω επαναμεταβλώτηση και όλο το user log και να το ξαναεγκαταστήσω στο μηχάνημά μου. Είναι και αυτό μια πολύ απλή διαδικασία. Οι βασικές εντολές είναι το Make Build Web, το οποίο κάνει την μεταβλώτηση, και το Make Install Web, που κάνει την εγκατάσταση.